μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του Ράλι Ακρόπολης και την επίσης επιτυχημένη Λαμία Expo 2022, η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας ανοίγει πάλι τις πύλες της αρχές Δεκεμβρίου για να φιλοξενήσει μια θεματική έκθεση και μια γαστρονομία με έκθεση τοπικών προϊόντων με κεντρικό θέμα τον Ίνο και τα υπόλοιπα τοπικά προϊόντα. Είμαστε χαρούμενοι που για τρίτη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας φιλοξενεί τέτοια γεγονότα, τέτοια μεγάλα γεγονότα. Η θεματική έκθεση και η γαστρονομία διοργανώνεται με τη στήριξη του Δήμου μας, της Περιφέρειας Θέας Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό, όσο και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον Θανάση τον Κυρίτση, αλλά και επίσης με το φορέα της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, με τον Λεωνίδα τον Κωστόπουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο, που συμβάλλουμε στο να γίνει πάλι η Λαμία σημείο αναφοράς σε μια θεματική αυτή τη στιγμή δραστηριότητα που αφορά το θεματικό τουρισμό, τον εναλλακτικό τουρισμό, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η γαστρονομία και ο εναλλακτικός τουρισμός είναι σύμμαχοι της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης ενός τόπου. Στόχος μας είναι μέσα από αυτή τη θεματική έκθεση και τη γαστρονομία να αναδείξουμε την ταυτότητα και την αυθεντικότητα του τόπου μας. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε άλλη μια γιορτή στην πόλη της Λαμίας, με κέντρο την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, και σε αυτή τη γιορτή καλούμε όλους και τους επαγγελματίες και τους κατοίκους δημότες να έχουμε μια ωραία συνάντηση, μια ωραία γιορτή. Συνεχίζουμε λοιπόν τις δράσεις στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, δράσεις οι οποίες σκοπό έχουν να αναδείξουν τόσο την τοπική μας γαστρονομία, τις επιχειρήσεις μας, αλλά αυτή τη φορά θέλουμε να αναδείξουμε τον προορισμό μας, τον θεματικό τουρισμό, τα πλούσια εδάφη τα οποία έχουμε και τον όγκο, αλλά όχι μόνο, και τις θερμές πηγές και τον ιστορικό μας και τον πολιτισμό μας. Σκοπό λοιπόν αυτή η έκθεση, η οποία θα γίνει 8 με 11 Δεκεμβρίου, έχει να αναδείξει τόσο, όπως είπαμε, τον θεματικό τουρισμό, όπως λέγεται, αλλά και τη γαστρονομία μας. Είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα παντρέψουμε. Πρέπει δηλαδή ο επισκέπτης, ο οποίος θα έρθει και θα καλέσουμε να έρθει στον τόπο μας, να φύγει από εδώ με ωραίες γεύσεις, με ωραίες εικόνες. Σκοπό λοιπόν έχουμε να βοηθήσουμε τις επιχείρησεις μας και τα μέλη του Μιλητήριου Φθιότητας, όπως κάνουμε άλλωστε με την εκθεσιακή πολιτική που έχουμε όλο αυτό το διάστημα και σε αυτή την έκθεση του θεματικού τουρισμού. Άρα καλούμε λοιπόν όλα τα μέλη μας, όλα τα μέλη του Μιλητήριου Φθιότητας που θέλουν να συμμετάχουν στην εν λόγω έκθεση, στην οποία θα έχουν και την ανάλογη επιδότηση από το Μιλητήριο Φθιότητας, να έρθουν σε επαφή με τον διοργανωτή, ούτως ώστε να βοηθούν και να προβάλλουν και να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους και τον τόπο παράλληλα μέσα από την όλη αυτή διοργάνωση που θα γίνει στο χώρο. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τόσο τους συμμετέχοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Περιφέρεια, τον Περιφερειάρχη μας και τον Δήμαρχο για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε, αλλά και την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Και επίσης να πω ότι θα είμαστε αρρωγοί στην οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται και να αναδείξουμε τον χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης, που αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε, αλλά και μέσα από αυτό μέσα από το χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και από τις δράσεις του, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μέλη μας, όχι μόνο βέβαια στη Φθιώτιδα, αλλά και σε όλη την περιφέρεια Στερεάς, που όλα τα επιμελητήρια συνδράμουν και τους ευχαριστώ γι' αυτό, για να πραγματοποιήσουμε τα event αυτά τα οποία διοργανώνονται. Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχουμε κι εμείς στην θεματική τουριστική έκθεση που για πρώτη φορά λαμβάνει η χώρα στην περιφέρειά μας και στη Λαμία. Ένα προϊόν που μοιάζει να είναι εξαιρετικό, η εμπειρία του βιώνου του καρακρίστου νομίζω ότι θα επιβεβαιώσει το χαρακτηρισμό. Είναι πραγματικά σπουδαίο να μπορούμε στην περιφέρειά μας και στην πόλη της Λαμίας να φιλοξενήσουμε για πρώτη φορά μία έκθεση με πανελλήνιο, περιφερειακό πανελλήνιο, αλλά και διεθνές ενδιαφέρον, και νομίζω ότι αυτό αυτομάτως δημιουργεί και σε εμάς, τον καθένα ξεχωριστά, την υποχρέωση να φροντίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, προκειμένου η έκθεση αυτή αφενός
να έχει την επιτυχία που της αναλογεί, αφετέρου να καθιερωθεί σταδιακά στην περιφέρειά μας, κάτι το οποίο θα αποτελέσει, η καθιέρωσή της δηλαδή, ένα πραγματικά σπουδαίο γεγονός σε επίπεδο τουριστικό, δεδομένου ότι αναμφισβήτητα όλες οι περιοχές ανά τον κόσμο, οι οποίες έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα στο πέρασμα των χρόνων να φιλοξενούν τουριστικές εκθέσεις, έχουν και μια ιδιαίτερη δυναμική, έχουν μια προστιθέμενη αξία, αν θέλετε, στο κομμάτι τουριστικό. Και όταν λέω τουριστικό, εννοώ με την ευρύτερη έννοιά του, κάτι το οποίο ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε και με την εν λόγω έκθεση και φυσικά με την βοήθεια του, όπως είπα, πολύ εύκολου στα θέματα αυτά, Γιώργου Καραχρήστου. Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσουμε τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού και Διατροφής, τοπικής διατροφής, και προχωρά το σχέδιο το οποίο και με τους μετόχους και με το Διοικητικό Συμβούλιο εξ αρχής είχαμε κάνει για την ανάπτυξη της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας έχει αναφορά σε όλη την περιφέρεια Στερεάς, θα διαχύσει το τουριστικό προϊόν με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε ως περιοχή και θα δημιουργήσει το πόλο ανάπτυξης ώστε να μπορέσουμε ως Στερεά Ελλάδα και ως Λαμία να δώσουμε τον τόνο σε όλα τα είδη του τουρισμού που είναι πάμπολα, θρησκευτικός, τουριστικός, ιαματικός. Έχουμε τεράστια γεωμορφία που εκεί μπορούμε να αναπτύξουμε κάθετα όλες τις μορφές που αφορούν την ορειβασία, την πεζοπορία, όλα αυτά τα σύνθετα είδη που πολλές περιοχές σε όλο τον κόσμο λειτουργούν και τους δίνουν τεράστια ανάπτυξη. Ευχαριστούμε πρώτα σαν Διοικητικό Συμβούλιο τους μετόχους και τον Δήμο Λαμιών, τον κύριο Καραΐσκο, όπως και τον κύριο Φάνη Σπανό, τον Περιφερειάρχη μας, και τον κύριο Θανάση Κυρίτση, τον Πρόεδρο του Μιλητηρίου Θεότιδας, όπως και τον κύριο Καραχρήστο, ο οποίος από την αρχή ήταν ένθερμος και υποστηρικτής αυτής της δράσης. Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας συνεχίζει προς το μέλλον και έχει όλες τις προϋποθέσεις να λειτουργήσει προς όφελος και της επιχειρηματικότητας αλλά και όλης της κοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνανε και ο Δήμος και το Επιμελητήριο της Θεότιδας και η Περιφέρεια για να οργανωθεί αυτός ο θεματικός τουρισμός. Νομίζω ότι ήταν μια συζήτηση που την κάναμε αρκετά χρόνια να τη φέρουμε στην περιφέρεια, να γίνει αυτή η έκθεση θεματικού τουρισμού που δεν θα πιάνει μόνο την περιοχή της Ευθιώτιδας, θα είναι μια πανελλαδική και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και buyers από το εξωτερικό ώστε να γίνουν σοβαρές συζητήσεις για την ανάπτυξη των θεματικού και του εναλλακτικού τουρισμού. Παράλληλα θα γίνει και το Food Expo που είχε προγραμματίσει ο Δήμος μέσα στο χώρο της έκθεσης, γιατί δένεται και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ο τουρισμός με τη γαστρονομία και τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού που είναι υπό την αιγίδα της, του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ενοικιαζόμενων Δωματίων που συμβάλλουν σε όλη αυτή την προσπάθεια σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ευχαριστώ και τον κύριο Αγνιάδη που είναι ο πρόεδρος των επιμελητηρίων αυτή την περίοδο στην περιοχή της Στερεάς που μου είπε να δώσω τη χαιρετισμό.